Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Καλό απόγευμα έχουμε σε όλους. Εκπομπή μπιπ μπιπ, εκπομπή για το αυτοκίνητο και όχι μόνο. Εδώ πέρα, στην διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας, Βασίλης Αρυμπαλίδης, στα μικρόφωνα και στις κάμερες, Ανέστης Κόνιαλης και Δημήτρης Δήμας, στις κονσόλες και σε όλα αυτά τα κουμπάκια τα περίεργα. Θα μείνετε τώρα συντονισμένοι για περίπου μισή ώρα. Εδώ πέρα έχουμε να συζητήσουμε πολλά και διάφορα πράγματα. Έχουμε να δείξουμε βίντεο. Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας και να συζητήσουμε γενικότερα να δούμε τι γίνεται. Για πάμε να ξεκινήσουμε με την πλατεία Συντάγματος. Και βλέπετε ζωντανή η εικόνα από 8 λεπτά μετά από τις 4 και μπορώ να πω ότι έχει αρκετή κίνηση τουλάχιστον μπροστά από την Βουλή. Βλέπετε από την πάνω πλευρά είναι αρκετά τα οχήματα τα οποία κυκλοφορούν. Βέβαια να τονίσουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ότι σήμερα λόγω βροχής τα πράγματα είναι λίγο επικίνδυνα. Και το λέω ότι είναι λίγο επικίνδυνα γιατί με τους ελληνικούς δρόμους, αυτούς τους περίφημους που δεν γλιστρούν καθόλου, ειρωνικά το είπα αυτό βεβαίως, μπορείτε να καταλάβετε, αλλού φρενάρεις, αλλού βρίσκεσαι και το θέμα είναι αλλού βρίσκεσαι, άντε να πας και κανένα μέρος, κανένα μέτρο πιο πέρα, πάει και έρχεται. Το ζητούμενο είναι να μπεις πάνω σε κανένα προπορευόμενο όχημα. Ανηφορίζουμε λίγο προς τα πάνω, πιο βόρεια προάστια και το βλέπετε εδώ πέρα. Είναι η κάμερα η οποία έχουμε στην Ελεοφόρο και Βυσσία στο ύψος της Φιλοθέης. Η αριστερή πλευρά του δρόμου είναι η πλευρά όπου τα οχήματα κατευθύνονται προς τα βόρεια προάστια, Μαρούση και Βυσσιά και το καθεξής. Η δεξιά πλευρά τα οχήματα τα οποία πηγαίνουν προς την Αθήνα, Λεωφόρο Αλεξάνδρας, Κατεχάκη και πάει λέγοντας. Τώρα πάμε πιο πάνω, πιο βόρεια και εδώ πέρα που βρίσκονται τα γραφεία της τηλεόρασης της Ζούγκλας. 17ο χιλιόμετρο Αθηνών Λαμίας, γρήγορα να δούμε τι γίνεται ακριβώς απ' έξω για να έχουμε και την ζωντανή εικόνα από την κάμερα της τηλεόρασης της Ζούγκλας. Αυτή είναι φίλες και φίλοι. Δείτε τώρα καιρός, έτσι μουντός σήμερα, μαύρη. Το θετικό όμως είναι ότι δεν έχει πάρα πολύ κρύο αυτή την παγωνιά των προηγούμενων ημερών, κυρίως από την προηγούμενη εβδομάδα που ξεκίνησε. Καλύτερα λίγο τα πράγματα όσον αφορά την θερμοκρασία, γύρω στους 20 βαθμούς. Αν είχε ήλιο, νομίζω ότι θα ήμασταν τελείως με κοντομάνικο, αλλά και λίγο η βροχή δεν είναι καθόλου άσχημο που πέφτει. Είδατε όμως ότι δεν έχει και κίνηση στο 17ο χιλιόμετρο Αθηνών Λαμίας, εδώ που είναι και τα γραφεία μας, εδώ που είναι και τα στούντιο της τηλεόρασης της Ζούγκλας. Θα ξεκινήσουμε όμως με την θεματολογία, την αυτοκινητιστική θεματολογία και πάμε να δούμε και τις πρώτες φωτογραφίες. Πρώτες φωτογραφίες που μας έρχονται από την μάρκα BMW και μας έρχονται και είναι και αποκλειστικές και όλα θα δείτε από το zoogla.gr και θα σας πω αμέσως τώρα με αυτό το οποίο θα βλέπουμε για να το δικαιολογούμε κιόλας τι είναι αυτό το οποίο συζητάμε. Τι βλέπουμε εδώ? Βλέπουμε το νέο ένα αυτοκίνητο. Καλά το είπε ο Ανέστης. Δημήτρη, τι βλέπουμε εδώ? Ένα αυτοκίνητο λέει και ο Δημήτρης, άρα και εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα ότι βλέπουμε ένα αυτοκίνητο, όμως βλέπουμε ένα αυτοκίνητο το οποίο φέρει την ονομασία i3. Και γερμανικές πινακίδες. Βεβαίως, εκεί ζάντες. Αυτό, φίλες και φίλοι, όσοι δεν το γνωρίζετε, είναι ένα αμυγός ηλεκτρικό αυτοκίνητο της μάρκας BMW. Αμυγός, δηλαδή με μπαταρίες. Το βάζεις στην πρίζα, φορτίζει και μπορείς να καλύψεις και αποστάσεις των 150 χιλιόμετρων. Το συγκεκριμένο σε ένα περίπου μήνυμα θα βρίσκεται και στην Ελλάδα. Ακούστε τώρα εδώ πέρα. Στην Ελλάδα αυτό, 36.150 ευρώ. Φίλες και φίλοι, το συγκεκριμένο. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Και εκτός από αυτό θα υπάρχει και αυτό. Και αυτό είναι ένα αυτοκίνητο, αλλά αυτό δεν θα το δούμε τον άλλο μήνα στην Ελλάδα, θα το δούμε το 2014. Ένα αμυγός ηλεκτρικό, όχι αυτοκίνητο, super car, φίλες και φίλοι. Μιλάμε τώρα για επιδόσεις 0-104,5 δευτερόλεπτα, τελική ταχύτητα 250 χιλιόμετρα την ώρα και ο Θεός βοηθός. Στην ελληνική αγορά το συγκεκριμένο υπολογίζεται ότι θα κοστίζει κοντά στα 140 με 150 χιλιάδες ευρώ. Super car μιλάμε. Ηλεκτρικό κιόλας. Μην ξεχνάμε εδώ να. Opel Ampera έχει 65.000 ευρώ. Εδώ το άλλο, το i3, έχει 36.000 ευρώ. 36.150 και κάτι, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, στις επόμενες φωτογραφίες τώρα για να δούμε. Εδώ τι βλέπουμε τώρα. Εδώ σας θέλω. Τι βλέπουμε. Εδώ βλέπουμε ένα puzzle με το προηγούμενο μοντέλο, το i8. Πάμε στην προηγούμενη φωτογραφία και για να το συνδυάσετε, έτσι. Αυτό είναι αυτό που θα δούμε τώρα, σε puzzle. Έτσι, πού βρίσκεται αυτό το puzzle, φίλες και φίλοι? Πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Εδώ είναι ένας χώρος όπου έχει κάποιες προδιαγραφές.
Οι προδιαγραφές αυτές, φίλες και φίλοι, είναι βάση της γερμανικής εταιρείας. Και η γερμανική εταιρεία λέει, επειδή λανσάρει τα μοντέλα i, δηλαδή το i3, το i8, θα βγάλει αργότερα και άλλα αυτοκίνητα, άλλα μοντέλα της σειράς i, άλλα ηλεκτρικά δηλαδή, θα πρέπει οι αντιπροσωπείες της μάρκας BMW να έχουν και ένα συγκεκριμένο χώρο. Αυτός θα είναι ο χώρος και αυτός ο χώρος βρίσκεται στην Ελλάδα. Δεν θα τον δείτε πουθενά αλλού, μόνο τον βλέπετε αυτή τη στιγμή τώρα εδώ πέρα στην τηλεόραση της Ζούγκλας και στο Ζούγκλα.gr, από εκεί που πήραμε και τις φωτογραφίες δηλαδή. Επόμενη φωτογραφία, για να καταλάβετε. Πάμε στην επόμενη. Εδώ αυτός είναι ο χώρος από μια άλλη οπτική γωνία. Φίλες και φίλοι, η επόμενη εικόνα. Εδώ το αυτοκίνητο θα βρίσκεται στη Λεωφόρο Συγκρού, σας το λέω να το ξέρετε, σε μια αντιπροσωπεία της μάρκας. Αυτή θα είναι η πρώτη αντιπροσωπεία που θα είναι η πρώτη που θα φέρνει τα i αυτοκίνητα, τα i, τα ηλεκτρικά. Και ακούστε τώρα κάτι το οποίο δεν το ξέρετε, σαν να μην σας το είπα, ρε παιδί μου, ότι από το ερχόμενο Σάββατο, λογικά κατά τις απογευματινές ώρες, θα υπάρχει συγκεκριμένη αντιπροσωπεία. Ελάχιστοι το γνωρίζουν, οπότε τώρα θα το μάθουν ακόμα περισσότεροι, γιατί το λέμε εδώ πέρα στην εκπομπή. Μπιπ, μπιπ. Αυτά, φίλες και φίλοι. Και θα σας πω και κάτι πολύ σημαντικό. Ξέρετε ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν έχουν ιδιαίτερη ζήτηση στην ελληνική αγορά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες όμως που έχουμε, και ξέρετε ότι οι πληροφορίες 99,99% μέσα πέφτουμε. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Έχουμε γύρω στις 14 με 15 παραγγελίες του i3. Του i3. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ίσως να υπάρξει και μία παραγγελία με το i8 στην Ελλάδα. Καλά ακούσατε, φίλες και φίλοι. Το i8, αυτό το supercar, δεν θα έχει τέλη κυκλοφορίες. Μπουχουχού, μπουχουχού. Δεν θα έχει, γιατί δεν εκπέμπει ρήπους CO2. Και θα μπορεί να κυκλοφορεί και ελεύθερα στο δακτύλιο. Αυτά. Πάμε στο επόμενο θέμα τώρα. Πάμε στις επόμενες φωτογραφίες. Είναι η μάρκα Honda. Honda, όλο προσόντα και μάλλον όλο προσόντα θα είναι αυτό το Honda. Είναι η τελευταία γενιά CRV. Αναμένεται ως ο νουπος στην ελληνική αγορά με τον κινητήρα diesel, πετρέλαιο δηλαδή, έτσι όσοι δεν το καταλαβαίνετε, χωρητικότητας 1,6 λίτρα με 120 άλογα. Δείτε τώρα το Honda CRV, το οποίο έχει αλλάξει. Να προχωρούν οι εικόνες για να μπορούμε να βλέπουμε και το αυτοκίνητο. Εδώ βλέπουμε και τον όγκο του αυτοκίνητου. 1,6 λίτρα με μέση κατανάλωση, σύμφωνα με το εργοστάσιο, 4,5 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Δηλαδή, 4,5 λίτρα δίνει το εργοστάσιο. Βαριά-βαριά να είναι στα 6 λίτρα για ένα τέτοιο αυτοκίνητο, νομίζω ότι είναι ιδανικά. Και diesel από 27.000 ευρώ. Εδώ όμως θέλω να δείτε λίγο για τις λεπτομέρειες του αυτοκινήτου. Βλέπουμε εδώ τα καθίσματα και καταλαβαίνουμε τι δουλειά έχουν κάνει οι Ιάπωνες και οι λεπτομέρειες. Βέβαια θα μου πείτε 27.000 ευρώ δεν είναι και λίγα, όμως φίλες και φίλοι, Honda είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο ότι οι Αμερικάνοι που δίνουν έμφαση σε συγκεκριμένες μάρκες θεωρούν τη Honda από τις top εταιρείες. Εδώ τώρα τη βλέπουμε λεπτομέρειες στο εσωτερικό, θήκες για μικροαντικείμενα, θήκες για το καφεδάκι μας, για πολλά πράγματα. Για να προχωρούν οι εικόνες έτσι, για να βλέπουμε και το αυτοκίνητο. Κοιτάξτε εδώ λεπτομέρεια. Για να βάλεις μπροστά τον κινητήρα, πατάς το κουμπάκι, ενεργοποιείται ο κινητήρας, χωρίς κλειδιά, χωρίς τίποτα. Εδώ κουμπάκι για οικονομία καυσίμου. Δηλαδή, ανάλογα την οδήγηση που κάνει ο οδηγός, εδώ σε ενημερώνει στο πίνακα οργάνων αν η οδήγηση που κάνει είναι οικονομική ή δεν είναι οικονομική. Ξέρετε αυτό που λέμε το βαρύ πόδι, όλα αυτά τα γνωρίζετε. Εδώ ο πίνακας οργάνων, είναι λίγο διαστημικός ο πίνακας οργάνων, το έχουμε δει και στην τελευταία γενιά Honda Civic, δηλαδή είναι πολύ φουτουριστική η σχεδίαση της καμπίνας των επιβατών. Πάρα πολλές οι πληροφορίες που λαμβάνει ο οδηγός. Ένα αυτοκίνητο το οποίο κινείται, έχει φοβερή ποιότητα κύλησης. Το διαπιστώνουμε με τα τελευταία μοντέλα γενικότερα της Honda. Και αυτό παρά το γεγονός ότι είναι ένα όχημα ελευθέρου χρόνου, SUV, έχει πολύ καλή ποιότητα κύλησης. Αυτά όσον αφορά τη μάρκα Honda και πάμε από τη Honda στη Nissan Juke, ένα και αυτό όχημα ελευθέρου χρόνου, crossover, μπορείτε να το πείτε, άλλοι το λένε crossover, άλλοι SUV. Ένα όχημα λίγο υπερυψωμένο, λίγο πιο πρισμένο, πιο νεανικό και το συγκεκριμένο κυκλοφορεί με κινητήρα 1,6 λίτρα, αλλά η έκδοση η οποία βλέπετε φίλες και φίλοι στους δέκτες σας είναι μια έκδοση που φέρει την υπογραφή του βελτιωτικού οίκου Nismo. Είναι το Nissan Juke Nismo R, κινητήρας 1600 κυβικών εκατοστών, 230 αλογάκια. Υπάρχουν και τέτοια, τώρα στην Ελλάδα δεν ξέρω αν υπάρχουν. Πόσο, 230 άλογα. Δεν σ' αρέσει? Φαντάζομαι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει με 180 άλογα. Τι είναι τώρα για έναν βελτιωτικό οίκο με τεράστια εμπειρία, τα 180 να τα κάνει 230, χωρίς φυσικά να σπάει
ο κινητήρας του αυτοκίνητου. Πάρα πολύ ωραίο. Πάντως ένα look Nismo μπορείτε να το δείτε από κοντά στην επίσημη αντιπροσωπεία των αυτοκινήτων Nissan στη Λεωφόρο Αθηνών εδώ στη Αθήνα. Αυτά με τις φωτογραφίες. Πάμε στα πρώτα βίντεο. Σήμερα έχω πολύ Ιαπωνία. Ξεκινήσαμε με τη Γερμανία, πάμε στην Ιαπωνία γιατί είπαμε Honda, Nissan. Δεν θα μπορούσε να μείνει και στην απέξω η Toyota, η οποία Toyota επιβεβαίωσε ότι τα επόμενα χρόνια θα κυκλοφορήσει αυτό το περίεργο, το φουτουριστικό, το κάπως, δεν ξέρω, θα το δείτε και θα καταλάβετε, το iRoad. Τι είναι αυτό, ένα τρίκυκλο. Τρίκυκλο θα βγάλει η Toyota, ηλεκτρικό κι αυτό, για να μπορείς να κυκλοφορήσεις μέσα στην πόλη. Ένα αυτοκίνητο που θυμίζει το Renault Twizy. Το Renault Twizy, δεν ξέρω αν το θυμόσαστε, το είχαμε δει και στην περσινή έκθεση αυτοκινήτου που είχε γίνει στην Αθήνα. Και εκτός από αυτό θυμίζει και λίγο και από μοτοσυκλέτα. Παραδείγματος χάρη βλέπετε το τρίκυκλο της Piaggio με την ονομασία MP3. Για πάμε να το δούμε, το οποίο επιβεβαιώθηκε, σας το λέω τώρα, επιβεβαιώθηκε από τους ανθρώπους στο Toyota ότι θα κυκλοφορήσει, θα πέρασει τη γραμμή παραγωγής, ρε παιδί μου, τα επόμενα χρόνια. Για πάμε να το δούμε. Αυτά που βλέπετε τα τρία, να φανταστείτε εγώ, ο Ανέστης και ο Δημήτρης. Κάνουμε βόλτες εντός πόλης, ρε παιδί μου, κυνηγάμε ο ένας τον άλλον. Maximum ταχύτητα, ανώτατη ταχύτητα, τα 45 με 50 χιλιόμετρα την ώρα, όσο είναι και η αυτονομία του συγκεκριμένου οχήματος. Μάλλον, πώς μπορούμε να το πούμε, εντός πόλης. Τώρα για μετακινήσεις εντός πόλης, μια χαρά μου φαίνεται το iRoad. Είναι το καινούριο μοντέλο, μοντελάκι, τρίκυκλο, οχηματάκι, ποδηλατάκι. Όχι ποδηλατάκι, δεν είναι μηχανάκι, κάτι όπως θέλετε, πείτε το τέλος πάντων. Θα κυκλοφορήσει και στους δρόμους, θα περάσει δηλαδή, έχει πάρει την έγκριση στο πράσινο φως για να περάσει τις γραμμές, μάλλον αρχικά την γραμμή παραγωγής ενός εκ των εργοστασίων της ιαπωνικής φίρμας. Τώρα, επειδή η τεχνολογία τρέχει. Και τρέχει με ρυθμούς απίστευτους. Οι αυτοκινητομηχανίες έχουν κάνει, όχι άλματα, τριπλούν κάνουν. Μας έχουν εντυπωσιάσει πάρα πολύ γενικότερα οι εταιρείες που κατασκευάζουν αυτοκίνητα. Πάμε από την μάρκα Toyota στη μάρκα Ford. Για να δούμε τώρα ένα καινούριο σύστημα της μάρκας Ford όπου έχει βάλει στα αυτοκίνητά της και θα δούμε το αυτοκίνητο που παρκάρει τελείως μόνο του. Ιδανικό για κάθε γυναίκα. Εντάξει, και ο Ανέστης που δεν τα πάει καλά με το παρκάρισε, νομίζω θα του καθόταν καλά. Για να το δούμε. Parking in a tight spot is the bugbear of every driver. And it's not just that narrow spaces can make it hard to get out of the car. They can also leave you with scrapes and dents that are expensive to repair. So imagine a car that does the dirty work itself. Εδώ τώρα είδατε ένα κλασικό παράδειγμα. Πάμε να αφήσουμε το αυτοκίνητό μας. Έχει δεξιά και αριστερά αυτοκίνητα ή κάποιο ντουβάρι. Όπου εκεί τι κάνει το Mustang, το είδατε έτσι.
Εν πάση περιπτώσει, δεν ανοίγει η πόρτα, άρα τι κάνουμε. Πατάς ένα κουμπάκι και το αυτοκίνητο πηγαίνει και παρκάρει μόνο του. Δείτε εδώ σε τι χώρο μπορεί να το βάλεις. Τώρα, βέβαια, εσύ θα παρκάρεις ωραία το αυτοκίνητό σου και θα βγεις. Για φανταστείτε όμως ο άλλος, όπου θα θέλει να ανοίξει την πόρτα και δεν θα μπορεί, που θα μπει από το παράθυρο, θα σου κοπανίσει μια την πόρτα, μπαμ, και θα σου πει: άντε ρε μεγάλε, πώς το βάλες εδώ πέρα και πώς βγήκες. Αλλά αυτά είναι αυτοκίνητα του μέλλοντος, είναι αυτοκίνητα και είναι όχι αυτοκίνητα. Συστήματα μάλλον που θα τα δούμε σε πάρα πολλά αυτοκίνητα και γενικότερα συστήματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλειά μας και συστήματα που έχουν να κάνουν με την άνεση, κυρίως του οδηγού, τα βλέπουμε στα καθημερινά πλέον αυτοκίνητα, τα βλέπουμε να εφοδιάζουν αυτοκίνητα ακόμα και στο βασικό εξοπλισμό. Είδατε, πατάς το κουμπάκι, βγαίνει το αυτοκινητάκι, μπαίνεις μέσα, πηγαίνεις, κάνεις τη δουλειά σου όμορφα και ωραία. Πολύ ωραία πράγματα αυτά. Βέβαια, πολύ ωραία μέχρι ένα σημείο, γιατί μην ξεχνάμε ότι η οδήγηση είναι απόλαυση. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι θεωρούν το αυτοκίνητο σαν ένα κουτί τετράγωνο, μπορεί να το πεις κιόλας. Του βάζεις και 4 δώρες, καταδύσματα και πάνε απλά στη δουλειά τους. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει και το κοινό που θέλει να μπαίνει στο αυτοκίνητο, να αισθάνεται όμορφα, να αισθάνεται ωραία και να περνάει ευχάριστα όσες ώρες βρίσκεται μέσα σε αυτό. Γιατί μην ξεχνάμε, με τους ρυθμούς όπου ζούμε, πάρα πολλές ώρες ξοδεύουμε εντός του αυτοκινήτου. Τώρα, βέβαια, τα τελευταία 3-4 χρόνια στην Ελλάδα, στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης, χρησιμοποιούμε το αυτοκίνητο όλο και πιο λίγες ώρες, όμως όπως και να το κάνουμε, περνάμε πολλές ώρες μέσα σε αυτό. Να σας πω ένα παράδειγμα. Μπείτε σε ένα αυτοκίνητο, παλιό έτσι, δεκαετίας, καθημερινό αυτοκίνητο. Θα πάτε στη δουλειά σας. Μπείτε σε ένα λίγο πιο καινούριο, λίγο πιο έτσι, με μια περίεργη σχεδίαση, όχι μόνο εξωτερική και εσωτερική. Αυτό που μου έρχεται παράδειγμα στο μυαλό είναι το καινούριο Opel Adam. Το Opel Adam είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει άλλη οροφή, έχει περίεργα συστήματα, έχει άλλες σχεδίες, έχει φωτάκια και άλλα αυτοκίνητα υπάρχουν με τέτοια συστήματα. Καλά, κλασικά το Mini. Όμως αυτά τα αυτοκίνητα μπαίνεις μέσα, είναι αυτοκίνητα μικρά, μπορείς να μετακινηθείς και εντός πόλης και σε κάνουν να αισθάνεσαι άλλος άνθρωπος. Έχουν και τα συστήματα, δηλαδή τα USB, βάζεις τη μουσική που ακούς, συνδέεις το κινητό σου με το αυτοκίνητο, έχεις σύστημα πλοήγησης. Έχεις 1000 πράγματα, νιώθεις ρε παιδί μου σαν να είσαι στον καναπέ του σπιτιού σου. Αφήνουμε όμως και το Ford και τη Ford μάλλον και τα συστήματα αυτά τα πολύ ωραία τα οποία θα τα δούμε πολύ σύντομα. Θα ξεκινήσουμε βέβαια τώρα αυτό στην Ελλάδα. Δεν ξέρω, είναι και δύσκολο να τα εμπιστευτείς τα συστήματα αυτά. Και πάμε να δούμε μία κόντρα. Μία κόντρα μεταξύ ενός αυτοκινήτου, και τι αυτοκινήτου θα το δείτε τώρα, τη Audi είναι, αλλά θα δείτε για ποια έκδοση μιλάμε, και ενός ανθρώπου. Τώρα τι κόντρα είναι αυτή. Κόντρα και με αυγά έχει να κάνει. Για πάμε να τη δούμε. Thank you.
High score, play again. Παίξουμε πάλι. Θα το ρίξουμε άλλη μια φορά. Είδατε, πολύ ωραία παιχνίδια, φίλες και φίλοι. Τώρα την πλήρωσε ο άλλος την μπάτση, έγινε κατά κίτρινος, τον είδατε. Πριν τελειώσουμε τη σημερινή εκπομπή, πάμε να δούμε ένα ατύχημα. Πάμε να δούμε το ατύχημα και αμέσως μετά θα σας πω γιατί το έχουμε δείξει. Είναι σοκαριστικό λίγο, αλλά έχει και το ενδιαφέρον του. Horrifying ride for Dario Franchitti. Oh man, that is an awful crash we've seen before, and we hate to see that kind of impact. Sarko, boy, what a look at the. Πραγματικά σοκαριστική εδώ η σύγκρουση δύο μονοθεσίων του πρωταθλήματος Indy στην Αμερική είναι. Από την Αμερική μας έρχονται συγκεκριμένα πλάνα και το εντυπωσιακότερο από όλα θα σας πω ποιο είναι. Είναι, κοιτάξτε μάλλον εδώ γιατί ταχύτητες μιλάμε. Πάρα πολύ υψηλές ταχύτητες. Σοκαριστικό αυτό το οποίο είδαμε η σύγκρουση των δύο μονοθεσίων, ειδικά το ένα σκαρφάλαιο στα προστατευτικά και κλειδώματα. Όμως κανένας δεν έπαθε, δεν σκοτώθηκε να το πούμε απλά. 16 τραυματίστηκαν, 16 θεατές τραυματίστηκαν από τα θράσματα και όλα αυτά. Και εδώ είναι που πρέπει να σημειώσουμε πόσο σημαντικά είναι τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να λαμβάνουν όχι μόνο αυτοί οι οποίοι τρέχουν σε επαγγελματικούς αγώνες και όλοι εμείς στην καθημερινότητά μας από τη ζώνη ασφαλείας, φυσικά και μέχρι το κράνος ή αναβάτες. Με αυτά και με αυτά όμως, φίλες και φίλοι, η εκπομπή BB έφτασε στο τέλος της. Βασίλης Αρυμπαλίδης ήταν στα μικρόφωνα και στις κάμερες εδώ της τηλεόρασης της Ζούγκλας. Ανέστης Κόνιανης και Δημήτρης Δήμας ήταν εδώ και σήμερα μαζί μου. Εσείς μείνετε όμως συντονισμένοι στην διαδικτυακή τηλεόραση, γιατί ακολουθεί η αθλητική ενημέρωση με τον Ανδρέα Θανασούλη. Να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.